Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, και από εδώ, από τη Σταυρούπολη, από τις εργατογειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, θέλουμε να ακουστεί δυνατά το κάλεσμα που απευθύνει το ΚΚΕ στους εργαζόμενους, στους βιοπαλαιστές, αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τους αγρότες, στη νεολαία, στις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών. Κέρδος για όλους εσάς την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι μόνο ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Στήριγμα για τους αγώνες μας, για να βελτιώσουμε σήμερα τη ζωή μας όσο μπορούμε, αλλά και για να ξημερώσουν επιτέλους καλύτερες μέρες στη χώρα μας. Και μη σας παρασύρει ο τσακωμός της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ που παίρνει ξόφαλτσα και το ΠΑΣΟΚ, όλων αυτών δηλαδή που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια και ευθύνονται για όσα βασανίζουν το λαό μας. Τρώγονται σαν τα κοκόρια, όμως ο καυγάς τους μοιάζει περίπου με οικογενειακό καυγαδάκι, αφού μοιράζονται κοινές δεσμεύσεις. Η μεγαλύτερη δέσμευση, η υπεράσπιση των κερδών των λίγων σε βάρος των δικαιωμάτων των πολλών. Απλά μαλώνουν ποιος μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά των λίγων εκμεταλλευτών, των κυφήνων αυτών που εκμεταλλεύονται τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Ο Μητσοτάκης θέλει και δεύτερη αυτοδύναμη κυβέρνηση για να αποτελειώσει ό,τι άφησε όρθιο. Και ο Τσίπρας πλασάρει ως δήθεν προοδευτική την πολιτική που μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Στο ΠΑΣΟΚ και το ΜέΡΑ25 λένε και ξελένε για το με ποιον θα τσοντάρουν και τα αντιλαϊκά σενάρια δίνουν και παίρνουν. Όμως το καλό σενάριο για το λαό γράφεται μόνο με το ΚΚΕ. Κυβέρνηση θα φτιάξουν, μην έχετε καμιά ανησυχία, γιατί αυτά που τους ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν. Απόδειξη τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν νόμοι με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Απόδειξη τα θέματα γύρω από τα οποία όχι απλά δεν στείνεται κανένας καυγάς, ούτε καν προεκλογικά, αλλά αντίθετα περισσεύουν οι αγάπες και οι φιλοφρονήσεις τους, όπως αυτές του κυβερνητικού εκπροσώπου για το γεγονός ότι ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπλίνκεν, συνάντησε και τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Δεν σας κάνει εντύπωση τόσο σοβαρό θέμα και δεν άνοιξε ρουθούνι ανάμεσα στους μονομάχους που σηκώνουν τους τόνους και έρχονται δήθεν σε μετοπική σύγκρουση για κάθε τι δευτερεύων, τριτεύων, χωρίς καμιά σημασία. Ίσα-ίσα πήραν νουμεράκι για να τον συναντήσουν και να του πούν τι επί της ουσίας, πως όποια και να είναι η επόμενη κυβέρνηση, η Ελλάδα θα συνεχίσει να μετατρέπεται σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, ότι θα συνεχιστεί η επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, ότι θα προχωρήσουν τα βήματα προς τις διευθετήσεις στο Αιγαίο, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο με νατοϊκή ομπρέλα και σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνικού λαού. Πλήρης ταύτιση λοιπόν σε αυτά που άλλωστε έχουν υλοποιήσει όλοι τους όλα τα προηγούμενα χρόνια ως κυβέρνηση. Ας τους αφήσουμε λοιπόν όλους αυτούς να σπάνε το κεφάλι τους για το ποια θα είναι ακριβώς η σύνθεση της επόμενης αντιλαϊκής τους κυβέρνησης, αν θα είναι δηλαδή μονοκομματική ή συνεργασίας, αν θα είναι κυβέρνηση των νικητών ή των ιτημένων όπως τις λένε,
αν και με ποιον από τους δυο θα πάει το Πασόκ, άλλος καημός κι αυτός, και πάει λέγοντας. Το ζήτημα για το λαό όμως είναι να αρχίσει να νιώθει αυτός ο ίδιος νικητής, αυτός κερδισμένος. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Αν κάτι δείχνει άλλωστε και η πρόσφατη πείρα και εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη είναι πως ο λαός της περιοχής βγήκε κερδισμένος όποτε έκανε πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό». Το ΚΚΕ αποδείχθηκε ο καλύτερος εγγυητής, ελπίδα εμπιστοσύνης, ελπίδα προοπτικής για κάθε λαϊκό αγώνα που ξεσπούσε κάτω από τις επιπτώσεις αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και λέμε τη μεγάλη και ίσως σκληρή αλήθεια που όλα τα υπόλοιπα κόμματα κρύβουν, ότι αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη στην οποία όλοι τους ορκίζονται, όπως και η καπιταλιστική κρίση την οποία όλοι ξορκίζουν αλλά δεν μπορούν να την αποφύγουν, είναι μια κακή, μια εχθρική προοπτική για τους πολλούς, για τους εργαζόμενους, για το λαό μας. Ναι, μπορεί να έχουν όντως ανάπτυξη, να κερδίζουν πολλά δηλαδή οι Έλληνες εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι μεγαλοξενοδόχοι και πάει λέγοντας. Ναι, μπορεί να ευημερήσουν και ευημερούν οι αριθμοί, μπορεί να πάρει και η ελληνική οικονομία και την περιβόητη αυτή που λένε επενδυτική βαθμίδα για την οποία σκίζονται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά όμως όλα έχουν ως προϋπόθεση να χάσουμε όλοι εμείς, οι οικογένειές μας, ο λαός μας σε δικαιώματα, σε διαθέσιμο εισόδημα, στο βαθμό ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών, αυτών των αναγκών δηλαδή που μένουν συστηματικά έξω από την προεκλογική τους αντιπαράθεση. Μήπως άλλωστε αυτό δεν βλέπουμε και σήμερα να συμβαίνει? Ακούμε πανηγύρια για τους μεγάλους αριθμούς ανάπτυξης μετά την κρίση που επιτάχυνε η πανδημία και την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ψάχνουν να δουν πού εξαφανίστηκε ο μισθός τους από τις 15 του μήνα και πιο πριν. Τι έχουν να περιμένουν επίσης οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και όλοι της χώρας και εδώ, της ευρύτερης περιοχής, από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την ανάπτυξη που υπόσχεται? Τι έχουν να περιμένουν από τον κύριο Τσίπρα, που σαν να κάνει στους ίδιους τους αγωνιστές, αγρότες, κάποιο είδους τρολάρισμα, όπως λένε και οι νέοι μας, ανέβηκε μετά από 10 χρόνια πάλι σε αγροτικό τρακτέρ για να βγάλει το λόγο του στα μπλόκα. Λες και δεν θυμούνται οι αγρότες τι έγινε μετά την τελευταία φορά που το έκανε αυτό και ύστερα κυβέρνησε και τους έστειλε στα τάρταρα. Πέρα από υποσχέσεις τίποτα. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ μαρτυρούν τη διαρκή πτώση, την πτωτική τάση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και εδώ στην περιοχή. Το αυξημένο κόστος παραγωγής συνδυαστικά με την κερδοσκοπία των εμπόρων και την έλλειψη κατώτερης εγγυημένης τιμής διάθεσης των προϊόντων δημιουργεί αδιέξοδο. Οι αρνητικές για τη λαϊκή πλειοψηφία συνέπειες αυτής της καπιταλιστικής ανάπτυξης δεν φαίνονται όμως μόνο στο χαμηλό, στο πενιχρό εισόδημα. Φαίνονται και σε μια σειρά άλλα ζητήματα που επιβαρύνουν την καθημερινότητα, την διαβίωση του λαού και της νεολαίας. Και εδώ, και αυτό, εδώ στα δυτικά της πόλης, το έχετε ζήσει όλοι σας στο πετσί σας. Να πιάσουμε το θέμα της υγείας, που δεν υπάρχει οικογένεια που να μην την αποσχολεί.
ιδιαίτερα σε μια περιοχή με τεράστια ατμοσφαιρική ρήπανση, με περιβαλλοντική υποβάθμιση που σχετίζεται και επιβαρύνεται και από τη συγκέντρωση βιομηχανιών στη Σύνδο και στο Καλοχώρι, αλήθεια, πώς είναι δυνατόν να δείξει κανείς εμπιστοσύνη στα κόμματα αυτά που ως κυβερνήσεις άφησαν πρακτικά ανύπαρκτη την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αφού εδώ, για παράδειγμα, στο Δήμο Παύλου Μελά άφησαν να λειτουργεί η τσιμεντοβιομηχανία του ομίλου Τιτάν με τους ρήπους που προσθέτει στην ατμόσφαιρα, ύστερα και από τις αδειοδοτήσεις που αυτή έλαβε για την καρκινογόνο καύση απορριμμάτων τα τελευταία χρόνια. Ούτε τους πέρασε από το μυαλό ότι εδώ στην περιοχή χρειάζεται να λειτουργούν σύγχρονα, πλήρως στελεχωμένα κέντρα υγείας και όχι φυσικά αποδυναμωμένες τομείς, υποδομές που ουσιαστικά υπολειτουργούν ή μονάχα συνταγογραφούν. Ούτε ένα κυβερνητικό αυτή δεν ίδρωσε για τους κατοίκους της περιοχής που βρίσκονται μονίμως εκτεθειμένοι στους επικίνδυνους ρήπους, με τα σπίτια τους να είναι στην ίδια γειτονιά με τα ΕΛΠΕ και άλλες ρηπογόνες βιομηχανίες. Και τι να πει κανείς για τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις με τη διακοπή του διαγωνισμού για την κατασκευή του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, που είχε προβλεφθεί να λειτουργήσει στο Φίληρο, επειδή, ακούστε, οι προτάσεις, οι προσφορές που υποβλήθηκαν ήταν, λέει, υψηλότερες από το αντικείμενο της δωρεάς. Άραγε, με ποια τιμή ακριβώς κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή, η προστασία της υγείας των μικρών παιδιών? Επιβεβαιώνεται ότι δεν μπορεί η υγεία του λαού μας να είναι συνάρτηση της λογικής κόστους-οφέλους, να αποτελεί αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Γιατί, όπως καταλαβαίνουν και τα μικρά παιδιά ακόμα, δεν τους έπιασε κανένας πόνος τους μεγάλους επιχειρηματίες για την υγεία του εργαζόμενου λαού. Εμφανίζονται μόνο όπου και όποτε μυρίζονται κέρδη. Γι' αυτό και πρέπει να μαυριστούν τα κόμματα εκείνα που μιλούν με τις ίδιες ακριβώς λέξεις για αρμονική συνύπαρξη δήθεν δημόσιο και ιδιωτικού τομέα υγείας, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ, καλά και άλλοι όπως η Ελληνική Λύση, που ο αρχηγός της δεν χάνει μάλιστα ευκαιρία μέσα στη Βουλή να μας υπενθυμίζει συνεχώς ότι είναι και ο ίδιος επιχειρηματίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνίζονται για το ποιος μπορεί να κρατήσει καλύτερα τη σημαία του λεγόμενου αναπτυξιακού σχεδιασμού στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Έχουν μάλιστα το θράσος να μιλούν για μια αναπτυξιακή υστέρηση για κατοίκους δεύτερης κατηγορίας και άλλα σχετικά. Είναι όμως τα ίδια κόμματα που με τις πολιτικές τους οδήγησαν το λαό της Δυτικής Θεσσαλονίκης να επιβιώνει στην ανέχεια και στην ενεργειακή φτώχεια. Τα έργα που εξαγγέλουν προγραμματίζονται με κριτήριο την εξυπηρέτηση του πάρτι των μεγάλων επιχειρηματικών σχεδιασμών σε αυτή εδώ την περιοχή και όχι βέβαια με βάση τις λαϊκές ανάγκες. Μιλάμε και για την κατασκευή του κόμβου K16, την προσπάθεια οδικής σύνδεσης του λιμανιού με τον Παθέ, την Εγνατία Οδό, την έναρξη κατασκευής του flyover, έργα τα οποία κρίνονται απαραίτητα ώστε η πόλη να γίνει το κέντρο μεταφοράς και αποθήκευσης εμπορευμάτων με διακριτό ρόλο στα Βαλκάνια και στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Και σαν να μην τους έφθαναν οι δρόμοι, οι σχεδιασμοί αυτοί έρχονται να μετατρέπουν τους λιγοστούς αναξιοποίητους χώρους μέσα στον αστικό ιστό σε κέντρα logistics, όπως
Για παράδειγμα, προβλέπεται για το πρώην στρατόπεδο Γκόνου που σχεδιάζουν να το μετατρέψουν στο μεγαλύτερο διαμετακομιστικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας. Άραγε, τι κερδίζει ο λαός της περιοχής? Ούτε για αστείο δεν συζητάνε την αναβάθμιση της αστικής συγκοινωνίας με πλήρη ανάπτυξη όλων των δυνατών μέσων σταθερής τροχιάς, ώστε να αποκτήσει επαρκή, σύγχρονη και φθηνή μετακίνηση. Και η αναβάθμιση του οδικού δικτύου, που σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητη, είναι δώρο άδωρο όταν δεν έχεις καν χρήματα να βάλεις καύσιμα για να μετακινήσεις το αυτοκίνητό σου από τη μεγάλη αύξηση των τιμών. Να πάμε και στην παιδεία. Όταν μιλάνε για ανάπτυξη, σίγουρα δεν αναφέρονται στην ουσιαστική αναβάθμιση, στην κατασκευή περισσότερων ασφαλών και σύγχρονων σχολικών κτηρίων για τα παιδιά μας. Γιατί σίγουρα δεν είναι ανάπτυξη για το λαό οι πάνω από 50 υπόγειες αίθουσες σε σχολιά του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Το να φιλοξενείται το ειδικό σχολείο στο Κορδελιό με 30 μαθητές με ειδικές ανάγκες σε ένα εντελώς ακατάλληλο και επικίνδυνο κτίριο. Δεν είναι ανάπτυξη για το λαό οι 14 προκάτ αίθουσες σε ένα δημοτικό του Ευόσμου ή πάνω από 100 σχολικές αίθουσες με γυψοσανίδες στα σχολεία του Δήμου. Τα εργοτάξια του μετρό στη Θεσσαλονίκη λιγότερα είναι. Για να μην μιλήσουμε για τον προσεισμικό έλεγχο σε όλα τα σχολεία, ο οποίος έπρεπε να έχει γίνει. Μπορεί να είναι εξοργιστικό, είναι όμως και χαρακτηριστικό για τις προτεραιότητες της ανάπτυξης που ευαγγελίζονται όλοι αυτοί. Όσα χρήματα δόθηκαν φέτος στις σχολικές επιτροπές για τη συντήρηση και λειτουργία 98 σχολικών μονάδων, άλλα τόσα δόθηκαν για να κατασκευαστεί μόνο μια πράσινη, λέει, ταράτσα σε ένα σχολικό κτίριο στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης. Τρανταχτή απόδειξη πως η ανάπτυξή τους θεωρεί αδικαιολόγητο κόστος έργα απαραίτητα για την προστασία της ζωής του λαού, όπως είναι και τα αντιπλημμυρικά. Και αν σήμερα υπάρχει μια έστω μελέτη πολιτικής προστασίας στην Πολύχνη, είναι γιατί οι κάτοικοι εκεί βγήκαν μπροστά αγωνιστικά, εμπιστεύτηκαν τη δύναμη της συλλογικής διεκδίκησης και με στήριγμα της δυνάμεις του ΚΚΕ οργάνωσαν την πάλη τους, συγκρότησαν επιτροπή κατοίκων με κατοίκους άλλων πλημμυροπαθών περιοχών του Δήμου. Δεν ανέθεσαν σε κάποιο σωτήρα από πάνω να τους τα λύσει. Ούτε βέβαια σκέφτηκαν πως τώρα είναι προεκλογική περίοδος, μπορούμε να περιμένουμε και τις εκλογές, ακούγοντας αυτούς όλους που τους λένε ότι μια ψήφος κάθε 4 χρόνια δήθεν φτάνει. Θα πει κάποιος ναι, αλλά όμως γίνονται και έργα, όπως αυτό στο Μητροπολιτικό Πάρκο που θα κατασκευαστεί στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Καλύτερα ένα πάρκο παρά ένας εγκατελειμμένος μπαζότοπος, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα το πρώην στρατόπεδο, θα σκεφτεί κάποιος. Και ακριβώς έτσι είναι. Όμως δεν πρέπει να επικρατήσει κανένας εφησυχασμός. Αρκεί να θυμηθεί κανείς τα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού στην τελευταία του επίσκεψη στο στρατόπεδο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο πρέπει να παράγει έσοδα για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του, είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας τόσο τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς που υπάρχουν, όσο και τη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησής του να απαλλάξει το κράτος από την ευθύνη λειτουργίας του. Άρα, πάλι τη λυπητερή θα την πληρώσει ο λαός. Όλα αυτά, βέβαια, δεν τα λέει το ΚΚΕ,
αλλά αποτυπώνονται στην μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας του Μητροπολιτικού Πάρκου. Σε αυτή διαβάζουμε για ενοικιάσεις αθλητικών και πολιτιστικών χώρων με πολύ υψηλό αντίτιμο, τιμοκαταλόγους εξωτερικών χώρων που θα χρεώνουν κάθε σπιθαμή γης αν ένας φορέας θελήσει να διοργανώσει, για παράδειγμα, μια εκδήλωση. Οι μαθητές κοστολογούνται ως πελάτες που θα πληρώνουν εισιτήριο για να μπουν στα μουσεία που θα λειτουργήσουν. Ένα πρώην κτίριο φυλακών σχεδιάζεται να γίνει ξενοδοχείο. Και πολλά άλλα ακόμα, για να μην επεκταθούμε. Νομίζουμε ότι καταλάβατε τι Μητροπολιτικό Πάρκο πάνε να φτιάξουν. Για να μην αναφερθούμε σε αυτά που από ό,τι φαίνεται σχεδιάζουν για το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης που θα λειτουργήσει στο Μελλοντικό Πάρκο. Στη σχετική μελέτη, ως μουσεία πρότυπα αναφέρονται, ακούστε για να φρίξετε, πρότυπο θεωρούν το Μουσείο Κατοχής της Λετωνίας, στο οποίο, όπως αναφέρουν, συνενώνεται η γερμανική, η φασιστική δηλαδή, και η σοβιετική κατοχή, αναδεικνύεται η ιστορία προδοσίας της Σοβιετικής Ένωσης. Επίσης λένε το Μουσείο Κατοχών και Αγώνων Ελευθερίας του Βίλνιους της Λιθουανίας, που κάνει αναφορά στους αντισοβιετικούς αντάρτες και πολλά ακόμα. Θα τρίζουν τα κόκαλα των εκτελεσμένων ηρώων του στρατοπέδου Παύλου Μελά με αυτά που σκέφτονται όλοι αυτοί να κάνουν. Αλλά είναι, βλέπετε, στον DNA τους η ανιστόρητη, η αντιδραστική θεωρία των δύο άκρων, που έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά ποιους ξεπλένει και ενισχύει. Κατά τα άλλα, τους έπιασε δήθεν ο δημοκρατικός τους πόνος να φέρουν ρύθμιση για να μην μπορέσει να κατέβει σε εκλογές το ναζιστικό μόρφωμα του Κασιδιάρη. Και φυσικά αποδείχθηκε ότι ο σκοπός τους ήταν να ανοίξουν άλλους επικίνδυνους δρόμους για την επιβολή περιορισμών, για τη μεγαλύτερη παρέμβαση του αστικού κράτους στη λειτουργία και δράση όλων των κομμάτων, ακριβώς σε αυτή την απαράδεκτη λογική της θεωρίας των δύο άκρων, που είναι άλλωστε και επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό η κυβέρνηση είχε πολύτιμο συμπαραστάτη, το ΠΑΣΟΚ, που υπερψήφισε την απαράδεκτη τροπολογία, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν την καταψήφισε μεν, αλλά κατέθεσε μια δική του τροπολογία, εξίσου όμως επικίνδυνη. Δεν έπεσε κανείς μας από τα σύννεφα, βέβαια. Μήπως δεν θυμόμαστε τους υπουργούς της κυβέρνησης να εξισώνουν τα μαχαίρια με τις ανακοινώσεις, όταν τα μέλη της ΚΝΕ έδιναν μάχη εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπιστούν οι φασιστικές συμμορίες που τρυπώνουν μέσα στα σχολιά για να δηλητηριάσουν τα παιδιά, τα μυαλά και τις ψυχές των παιδιών μας. Αν κάτι αποδείχτηκε όμως και τότε και τώρα, είναι ότι το φασισμό μπορεί να τον αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, να τον πετάξει έξω από τα σχολιά, από τους χώρους δουλειάς, από όλες τις γειτονιές και να τον βάλει στο περιθώριο μόνο ο οργανωμένος λαός. Η νεολαία, τα εργατικά σωματεία, οι σύλλογοι εκπαιδευτικών και γονέων. Το έκανε και θα το ξανακάνει όποτε χρειαστεί. Και τη μέρα των εκλογών, μοναδική επιλογή που εγγυάται ότι όλοι αυτοί θα το σκέφτονται 2 και 3 φορές για να βγουν από τις τρύπες τους, είναι η ισχυροποίηση του ΚΚΕ.
Συντρόφισσες και σύντροφοι, από όλα τα παραπάνω παραδείγματα ένα συμπέρασμα προκύπτει. Άλλη είναι η ανάπτυξη για την οποία μιλάει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα κόμματα του συστήματος και άλλη η ανάπτυξη που συμφέρει το λαό και την νεολαία της περιοχής για την οποία μιλάει μόνο το ΚΚΕ. Γιατί ανάπτυξη για το λαό μας σημαίνει πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, σημαίνει δουλειά με δικαιώματα και συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όχι σύγχρονα κάτεργα. Ανάπτυξη για το λαό σημαίνει ένα εκτεταμένο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σημαίνει δημόσια νοσοκομεία σύγχρονα, στελεχωμένα, εξοπλισμένα και όχι να διαιωνίζεται η σημερινή δραματική κατάσταση για να αναπτύσσονται τα κέρδη ορισμένων. Ανάπτυξη για την νεολαία σημαίνει παιδεία στο ύψος των σημερινών αναγκών με καθηγητές, βιβλία, εργαστήρια, σύγχρονα σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και όχι να πέφτουν οι φοιτητές από τα παράθυρα επειδή δεν χωράνε μέσα στις αίθουσες του Πανεπιστημίου επιχείρηση που κι αυτό τα λογαριάζει όλα με όρους κόστους ωφέλους. Ανάπτυξη για τη λαϊκή οικογένεια σημαίνει προστασία της κατοικίας της, ενώ για το σύστημά τους σημαίνει να βγουν στο σφυρί 700.000 ακίνητα για να εξυγιανθούν οι τράπεζές τους από τα κόκκινα δάνεια, να προχωρήσουν οι επενδύσεις στο λεγόμενο real estate. Γι' αυτό και όλες οι κυβερνήσεις, βήμα το βήμα, άνοιξαν διάπλατα το δρόμο για να φτάσουμε σήμερα σε αυτή την εξέλιξη με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους πληστηριασμούς που επικαλείται ακριβώς τους νόμους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Αέρας κοπανιστός ήταν και οι σημερινές εξαγγελίες του Μητσοτάκη. Διευκολύνει τις τράπεζες να εισπράξουν όσο γίνεται περισσότερα, είτε με την εκποίηση και άλλων περιουσιακών στοιχείων των ανθρώπων, είτε με τη μετατροπή τους σε νικάριδες στα ίδια τους τα σπίτια. Ντροπή τους. Και εδώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα, αποδείχθηκε ότι τελικά τα σπίτια του λαού δεν τα σώζει καμιά αστική κυβέρνηση. Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός με μπροστάριδες τους κομμουνιστές. Όπως πρόσφατα στις οικίες όπου η αλληλεγγύη έγινε πράξη και σταμάτησαν δύο πληστηριασμοί. Ανάπτυξη για το λαό είναι η επαρκή σύγχρονη και φθηνή αστική συγκοινωνία με ανάπτυξη όλων των μέσων σταθερής τροχιάς που θα εξυπηρετεί το λαό πραγματικά στις καθημερινές μετακινήσεις τους. Με αυτό το κριτήριο χρειάζεται να γίνει η όποια επέκταση του μετρό στα δυτικά που είναι αναγκαία, μια μελλοντική κατασκευή προαστικού σιδηροδρόμου που θα έχει αναφορά επίσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ανάπτυξη για το λαό και την νεολαία θα είναι η ουσιαστική περιβαλλοντική αναβάθμιση, η οικολογική προστασία σε όλη την κλίμακα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, με προστασία, ενίσχυση, αναβάθμιση των υφιστάμενων περιαστικών δασικών εκτάσεων, των αστικών αλσιλίων, των πάρκων και άλλων χώρων πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό. Θα είναι η μελέτη και η κατασκευή υποδομών πολιτικής προστασίας σε όλα τα επίπεδα θωράκισης. Να εφαρμοστούν με επικαιροποίηση όπου κρίνεται το πλήθος των μελετών αντιπλημμυρικής θωράκισης που έχουν αναφορά στη Δυτική Θεσσαλονίκη και βρίσκονται στα συρτάρια τόσα χρόνια, επειδή τα έργα πολιτικής προστασίας δεν είναι επιλέξιμα, λέει, για το μεγάλο κεφάλαιο. Ανάπτυξη
για το λαό και την νεολαία θα είναι να θωρακιστούν αντιπυρικά με την αντίστοιχη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα πυροπροστασίας και κατάσβεσης οι ελάχιστες δασικές εκτάσεις που έχουν μείνει με επίκεντρο το δάσος του Σεϊξού. Στις περιοχές που γειτνιάζουν με βιομηχανίες, όπως τους δήμους Ευόσμου Κορδελιού και Δέλτα, με ευθύνη του κράτους να προβλεφθούν σχέδια πολιτικής προστασίας σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Ανάπτυξη για το λαό είναι να αξιοποιηθούν τα πρώην στρατόπεδα ως οργανωμένα δημόσια κοινόχρηστα πάρκα με χρήση λειτουργίας ελεύθερης καθολικής πρόσβασης που θα εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες στον αθλητισμό, στον πολιτισμό για αναψυχή μακριά από τη λογική της ανταποδοτικότητας και της επιχειρηματικής λειτουργίας. Ανάπτυξη είναι η εξυγίανση των πρώην βιοτεχνικών και βιομηχανικών κτηρίων που βρίσκονται σαν τα κουφάρια μέσα στον αστικό ιστό της δυτικής πόλης με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες στην πρόνοια, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μια τέτοια ανάπτυξη προϋποθέτει ένα κράτος, μια κοινωνία που θα έχουν συνολικά άλλες προτεραιότητες. Θα έχουν στο επίκεντρο της προσοχής τους όχι το καπιταλιστικό κέρδος, αλλά την ολοένα διευρυνόμενη ικανοποίηση των ίδιων των λαϊκών αναγκών. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι σήμερα, στο έτος 2023, να θεωρείται κανονικότητα να ζούμε με τα λίγα, με τα επιδόματα, με τα διάφορα πας που υπόσχονται η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, με ό,τι πέφτει δηλαδή από το τραπέζι όπου οι μονοπωλιακοί όμιλοι κάνουν το μεγάλο φαγοπότι τους. Δεν πρέπει να δεχτεί κανείς ότι ρεαλιστικό σήμερα είναι να συγκρίνει τα λίγα με τα λιγότερα και να διαμορφώνει την πολιτική στάση του με βάση αυτή την παροχημένη μιζέρια. Μόνο το ΚΚΕ καταθέτει στο λαό ένα πρόγραμμα εξουσίας διακυβέρνησης που έχει σαν στόχο μια τέτοια ανάπτυξη υπέρ του λαού. Γι' αυτό και θα είναι μεγάλη υπόθεση το ΚΚΕ να βγει όσο γίνεται πιο δυνατό, πιο ενισχυμένο από την εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας. Να αναθαρίσουν, να πάρουν τα πάνω τους μεγαλύτερα τμήματα του λαού. Να πιστέψουν περισσότερο στη δύναμή τους και να δουν ότι κάτι αλλάζει. Άλλωστε, μόνο μαζί με το ΚΚΕ και κόντρα στις αντιλαϊκές κυβερνήσεις κατέκτησαν ό,τι κατέκτησαν οι εργαζόμενοι σήμερα την τετραετία που πέρασε και την προηγούμενη. Μόνο το ΚΚΕ έσωσε την τιμή του λαού στις κρίσιμες στιγμές που ζήσαμε και με την πανδημία και με τις φυσικές καταστροφές και με το ξέσπασμα του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Έτσι μόνο θα κερδίσουμε περισσότερα και στις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό και πρέπει να στείλουν περισσότερους κομμουνιστές στη Νέα Βουλή και οι περιφέρειες Α και Β Θεσσαλονίκης για να αποτελέσουν τα μάτια, τη φωνή των εργαζομένων, των λαϊκών οικογενειών που ζουν σε αυτές εδώ τις περιοχές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στις επόμενες εβδομάδες, στις μέρες και τις ώρες που απομένουν μέχρι τις εκλογές, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να φτάσουμε και εδώ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε όλους και όλες που συμπορευτήκαμε στους αγώνες
όλα τα προηγούμενα χρόνια, σε όλους και όλες που αν και δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, σκέφτονται όμως να ψηφίσουν ΚΚΕ επειδή το αναγνωρίζουν για τη δράση του, την μαχητικότητα, την αταλάντευτη στάση του υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, αλλά ίσως ακόμα δεν το έχουν αποφασίσει, προβληματίζονται. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να συζητήσουμε με όλους όσοι και όσες δεν εμπιστεύονται τα άλλα κόμματα, που απαντάνε όλοι αυτοί που απαντάνε κανένας στα ερωτήματα για την καταλληλότητα της επόμενης κυβέρνησης και των πρωθυπουργών της, των αρχηγών τους, στις διάφορες δημοσκοπήσεις. Σε όλους όσους και όσες δεν τσιμπάνε στα παραμύθια ότι μπορεί να υπάρξει δήθεν σήμερα προοδευτική κυβέρνηση και κράτος δικαίου, όπως κοροϊδεύουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, για να κάτσει ο λαός για άλλη μια φορά με σταυρωμένα χέρια και να περιμένει δήθεν λύσεις από κάποιους σωτήρες. Ναι, θα συζητήσουμε με όλους όσοι αντιστέκονται απέναντι στο δηλητήριο της φασιστικής, ναζιστικής ιδεολογίας, της μυσαλλοδοξίας, του ρατσισμού και όποιων πολιτικών δυνάμεων τα συντηρούν αυτά. Θα συζητήσουμε με όλους όσοι δεν τσιμπάνε στην ακροδεξιά ρητορική του Βελόπουλου, που δίνει τα κέρδη του για τα κέρδη μόνο των διαφόρων μεγάλων επιχειρηματιών και των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Θα βρεθούμε με όλους όσοι βλέπουν τους κινδύνους από την εμπλοκή της χώρας στα σχέδια των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, είδαν τι σημαίνει εμπλοκή μπροστά στα μάτια τους, όπως είδαν και ποιοι μπήκαν μπροστά, ποιοι αντιστάθηκαν για να μην γίνει η χώρα μας θήτης άλλων λαών. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να συζητήσουμε με τους νέους και τις νέες που ζουν σε συνθήκες διαρκούς κρίσης, παλιότερα με τα μνημόνια, μετά με την πανδημία, τώρα με την ακρίβεια, τον πόλεμο, την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα, που όμως αποφασίζουν να βγουν πιο δυνατοί μέσα στον αγώνα. Με τους νέους και τις νέες, τις γυναίκες που αγανακτούν με τη βία, με τη σαπίλα, με τη διαφθορά αυτού του συστήματος, για να φτάσουν όλοι και όλες αυτοί με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην κάλπη. Είναι αλήθεια πως τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα, αλλά θα τις ζήσουμε, μπορούμε, παίρνοντας τη θέση μας δίπλα στο ΚΚΕ σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά, για να ανοίξουμε το δικό μας δρόμο για τις δικές μας πραγματικές ανάγκες. Παλέψτε λοιπόν με το ΚΚΕ, ισχυροποιήστε το ΚΚΕ σε όλες τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας, για να είστε εσείς οι ίδιοι δυνατοί αύριο, για να δυναμώσει η προοπτική των μεγάλων ανατροπών που έχουμε ανάγκη όλοι εμείς και τα παιδιά μας, για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, το σοσιαλισμό. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.